Συνολικά πάνω από 3,4 εκατομμύρια ευρώ ήταν η χρηματοδότηση προς τους εργαζόμενους της καπνοβιομηχανίας Καρέλια. Αυξημένες φέτος οι έξτρα παροχές και τα μπόνους, ενώ λόγω και της συμπλήρωσης φέτος 130 χρονών λειτουργίας από το 1888, η καπνοβιομηχανία Καρέλια έδωσε ένα ακόμα επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους μοιράζοντας χαμόγελα. Η ενίσχυση για το εορταστικό τραπέζι θα είναι φέτος αυξημένη και θα φτάσει τα 220 ευρώ καθαρά για κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία. Το επίδομα παρουσίας θα είναι και φέτος αυξημένο και θα φτάσει τα 900 ευρώ καθαρά. Θυμίζω ότι αυτό το δικαιούται όσοι δεν έλειψαν ούτε μία μέρα από την εργασία τους. Ενώ οι εργαζόμενοι, των οποίων τα παιδιά πέτυχαν στην παράσταση στα παραπάνω ιδρύματα μέσα στο 18, θα λάβουν επιπλέον ενίσχυση 500 ευρώ καθαρά. Παράλληλα, η εταιρεία θα κάνει δώρο, όπως πάντα, ένα υπερσύγχρονο φορητό υπολογιστή Apple, σε κάθε παιδί που πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από τις παραπάνω σχολές μέσα στο 18. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές είναι κάτω από 2.500 ευρώ, κάτω από 2.500 ευρώ, θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ καθαρά. Ενώ οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.700 και κάτω θα λάβουν πέρα από το 400 που είπα πριν μια ακόμη πρόσθετη έκτακτη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ καθαρά, δηλαδή 1.000 ευρώ συνολικά. Εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές έως και 1.200 ευρώ και οι οποίοι έχουν από δύο ανήλικα παιδιά και πάνω θα λάβουν επιπλέον 450 ευρώ καθαρά για κάθε ανήλικο παιδί. Η λαχνή μας, η 40 λαχνή που τραβάμε σε κάθε τη μέρα, φέτος είναι αυξημένη και το ποσό ένα λαχνό θα είναι 850 ευρώ καθαρά. Όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, φέτος κλείσαμε 130 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Προκειμένου να τονίσουμε αυτή τη χρονιά ορόσημο, αυτή τη χρονιά σταθμό, θα πάρουμε αυτά τα 130 χρόνια. Θα τα πολλαπλασιάσουμε επί 10 και έτσι κάθε εργαζόμενος θα λάβει πέρα των όσων είπα, επιπλέον 1.300 ευρώ καθαρά. Επίσης, για μία ακόμη χρονιά η καπνοβιομηχανία Καρέλια είναι δίπλα σε ιδρύματα και φορείς που έχουν πραγματικά ανάγκη προσφέροντας μεγάλα ποσά. Το πρώτο ειδικό δημοτικό και ειδικό νηπιαγωγείο Καλαμάτας με το ποσό των 100.000 ευρώ. Το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής επένδυσης και κατάρτισης Καλαμάτας με το ποσό των 50.000 ευρώ. Το σύνολο γονέων και δαιμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό νομομυσυνίας με το ποσό των 60.000 ευρώ. Και όπως φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες μεσημείας συμφαμέα με το ποσό των 50.000 ευρώ. Το νοσοκομείο Καλαμάτας με το ποσό των 75.000 ευρώ. Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ Καλαμάτας επίσης με το ποσό των 75.000 ευρώ. Και τέλος, το χαμόγελο του παιδιού με το ποσό των 150.000 ευρώ. Όλες οι παραπάνω έκτακτες οικειοφελείς παροχές προς εργαζομένους, όπως και οι συνολικές οικονομικές ενισχύσεις των φορέων που ανέφερα, αναμένεται για φέτος να ξεπεράσουν το ποσό των 3.700.000 ευρώ. Από τη δική μου την πλευρά, εύχομαι σήμερα πρώτα απ' όλα να περάσετε καλά με τους ανθρώπους που αγαπάτε, με τους ανθρώπους που σας αγαπούν. Για το καινούριο έτος, ό,τι επιθυμείτε. Έχετε όλες τις ευχές. Το να πω μέσα από την καρδιά μου είναι λίγο. Εύχομαι πάντοτε να είστε έτσι ευτυχισμένοι, γεροί στα σπίτια σας και να
απολαμβάνετε αυτή την ηθική ικανοποίηση στην δουλειά που κάνετε. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω. Να ξέρετε ότι είστε η οικογένειά μας. Αυτό μόνο. Πρώτα, είστε καλά όλοι.